Στην τηλεφωνική μας γραμμή όμως είναι ο καλεσμένος που σας έχουμε πει από το πρώτο μισό της εκπομπής. Και είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο κύριος Βασίλης Λεβέντης. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας κύριε καλό πρόεδρε, μεσημέρι, τι κάνετε. Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε. Καλά είστε. Να ξεκινήσουμε από αυτό, από την εικόνα του ποδοσφαίρου μετά τα χθεσινοβραδινά και τις αντιδράσεις τις σημερινές. Ακούστε, πάντα όταν μπαίνουν μεγαλοπαράγοντες σε ένα χώρο, συμβαίνουν τέτοια έκτροπα. Ναι. Δεν έχουν μέτρο. Το χρήμα τους έχει κάνει. Εγώ πάντα ήμουνα κατά που έμπαινε ο Νταϊφά στον Ολυμπιακό, που έμπαινε ο... μίλεμε τώρα ονόματα. Mm-hmm. Ναι. Γιατί όλοι αυτοί στείνανε το δικό τους μαγαζί εκεί. Αν, στο γήπεδο δεν μπαίνανε όμως, κύριε Πρόεδρε. Όσο παίρνανε πρωταθλήματα όλοι χαίροντο, ναι. Όταν άρχισε ο κατήφορος, άρχισε και η φύλαθλη τον Βρυσίδη. Ναι. Και οι εφημερίδες. Στο γήπεδο δεν μπαίνανε όμως, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Στο γήπεδο δεν μπαίνανε, εντάξει, ένας αυθορμητισμός είναι το κάθε τι. Εντάξει. Ακούστε, αλλά δεν είναι και τόσο, δηλαδή επειδή μπήκε στο γήπεδο ένας να τον κρεμάσουμε. Όχι, δεν είπαμε αυτό. Εγώ δεν λέω υπέρ του Σαββίδη, αλλά λέω. Μπορεί αυθόρμητα ο καθένας να κάνει κάτι. Επειδή όμως εσείς πρωταγωνιστείτε στην πολιτική και είστε αρχηγός κόμματος, μπορεί αύριο να υπάρχει μια απόφαση να διακοπεί το πρωτάθλημα και να αποκλειστούν οι ελληνικές ομάδες από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Κάτι το οποίο συνεπάγει θα τιμωρηθεί και η Εθνική Ελλάδος. Εσείς συμφωνείτε? Δεν το θέλουμε αυτό, δεν το θέλουμε και γι' αυτό είναι, πρέπει οι ομάδες να έχουν ένα εσωτερικό κανονισμό δεοντολογίας. Ώστε εκτός από την τιμωρία που θα τις κάνει ο υπουργός κάθε ομάδας, να υπάρχει και εσωτερικό κριτήριο επιβολής κυρώσεων σε όποιον παρεκτρέπεται. Μάλιστα. Στο εξωτερικό υπάρχουν δύο ειδών τιμωρίες. Η τιμωρία που σου κάνει η ομοσπονδία, η συνομοσπονδία κτλ. Αλλά και κάθε ιστορικό σύλλογος έχει το δικό του τρόπο να τιμωρεί. Σωστά. Πρόσωπα που κάνουν ζημιά στο σύλλογο και στη φανέλα. Σωστά. Καλά τα βάζετε. Ναι, ναι. Κύριε Πρόεδρε, πάμε τώρα στην επικαιρότητα που αντιμετωπίζουμε εδώ σαν χώρα. Βλέπουμε ότι ο Ερντογάν συνεχώς ανεβάζει τους τόνους και τις προκλήσεις αναφορικά με τη χώρα μας. Έχουμε σε εξέλιξη αυτό το θέμα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών οι οποίοι βρίσκονται υποκράτηση στην Αδριανούπολη. Ένα σχόλιο θέλουμε να μας κάνετε για όλες αυτές τις εξέλιξεις. Αυτό από την αρχή είπα ότι θα εξελιχθεί σε μεγάλο ζήτημα, το ζήτημα των συλληφθέν των στρατιωτικών μας. Όταν το πληροφορήθηκα, ναι, είπα είναι θύραμα. Ναι. Είναι θύραμα για τους Τούρκους. Χρυσή ευκαιρία να το πάνε μακριά. Χρυσή, ναι, ευκαιρία, διότι... ενώ μέχρι τώρα παρακαλούσαν αυτή την Ελλάδα, τώρα έρχεται και η Ελλάδα να παρακαλάει αυτούς. Έτσι, κύριε Πρόεδρε. Ναι, ναι, ναι. Πάμε στο άλλο το θέμα, το οποίο έχετε αρχίσει να λέτε κάποια πράγματα. Για ποιο θέμα? Λέγαμε για τη σύλληψη των δύο στρατιωτικών, για το από εδώ και πέρα τους χειρισμούς της ελληνικής πλευράς. Νομίζω ότι θεωρείτε ότι υπάρχει... Έκανε, η Ελλάδα έκανε κανένα χειρισμό? Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Τους χειρισμούς. Κάναμε κανένα χειρισμό εμείς? Εμείς κάναμε όλο βλακώδεις δηλώσεις και διστάμενες μεταξύ μας. Ένας υπουργός έλεγε ότι είναι όμοιροι, άλλος υπουργός έλεγε όχι δεν είναι όμοιροι, άλλος είπε, έκανε την εκτίμηση ο Τζανακόπουλος ότι θέμα ορών είναι να ελευθερωθούν. Άλλοι είπανε το εκμεταλλεύεται η Τουρκία και μπορεί να τραβήξει μακριά. Δεν έγινε κανένας χειρισμός, εγώ πιστεύω. Mm-hmm. Δεν έγινε χειρισμός. Τι νομίζετε ότι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα? Εκείνο που πρέπει να γίνει είναι οι σύμμαχοι ΝΑΤΟ και Ευρώπη να τρίξουν τα δόντια της Τουρκίας. Ποιούν την νήσα προς το παρόν. Εάν ποιούν την νήσα, η μόνη λύση είναι να αγοράσουμε τα αεροπλάνα που είπα, τα 30F-35 και τις φρεγάτες και να ετοιμαζόμαστε για το χειρότερο. Ακούστε, εάν σε αυτό το τόπο παγιώσουμε την αντίληψη ότι δεν έχουμε συμμάχους, από εκεί και πέρα, όποιος έχει νύχια ξύνεται, όποιος δεν έχει, ναι, χάνει. Έτσι είναι, χάσαμε, δεν είπε ο Μπουτάρης, χάσαμε. Το θέμα είναι, δώσαμε καμία μάχη για να χάσουμε? Ναι. Ο Μπουτάρης λέει, χάσαμε, έδωσε καμία μάχη ο Μπουτάρης?
Ναι, όμως και εσείς τώρα, επειδή αναφέρθηκε στο Μακεδονικό και στα Σκόπια, ναι, φαντάζομαι, ναι, γνωρίζουμε όλοι ότι υπήρχε εδώ και 20-25 χρόνια, ίσως και παραπάνω, ναι, κάτι το οποίο ήταν παγιωμένο. Και ωραία. Δεν έκανε κανείς καμία συζήτηση. Και ήρθε ο Τσίπρας να υπογράψει. Δηλαδή, συγγνώμη, αν υπάρχει μια κατάσταση παγιωμένη με λάθη των προηγουμένων κυβερνήσεων, ναι, το όνειρο ενός πρωθυπουργού καινούριου είναι να έρθει να ξεβρακωθεί. Αυτό είναι το όνειρο. Τι πρέπει να αυτό κάνουμε. Οι πρωθυπουργοί γι' αυτό βγαίνουνε. Κύριε Πρόεδρε. Σας ερωτώ, οι πρωθυπουργοί γι' αυτό βγαίνουνε. Εμένα ρωτάτε. Όλοι ξέραμε ότι εδώ και 30 χρόνια το θέμα δεν πάει καλά. Ναι. Όλοι το ξέραμε. Έτσι, αλλά από το να το ξέραμε μέχρι να πάμε να το δώσουμε, ναι, έχει μια διαφορά. Πώς πρέπει να το χειριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Πώς πρέπει να παραιτηθεί ο Τσίπρας από πρωθυπουργός. Να έρθει μια κυβέρνηση σοβαρή που θα διαπραγματευτεί σοβαρά, που δεν μπορεί. Του λέω, γιατί πήγες στο Νταβός, νομίζω, που πήγε και συνάντησε τον... Ναι. Τον Ζάεφ. Ναι. Ναι. Γιατί του έδωσες εξ αρχής τον όρο Μακεδονία σε σύνθετη μορφή. Και μου απάντησε, γιατί το είχε δώσει ο Καραμαλής από το 2008 με την Μπακογιάννη. Και η άλλη πλευρά θεωρεί ότι το έχει έκτοτε. Κύριε Πρόεδρε, επειδή σε αυτή την εκπομπή είχαμε ξαναμιλήσει και εσείς, ναι, είχατε παρουσιάσει ένα χαρτί και μάλιστα είχαμε κάνει αναφορά στο χαρτί αυτό. Ξέρετε, ναι, που πήγαινε πιο παλιά από το 2008. Και τι θέλετε να πείτε, δηλαδή. Ναι, όχι, θέλω να μας πείτε εσείς πώς θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή. Με μια νέα κυβέρνηση που θα δώσει μάχη να αλλάξουν οι εντυπώσεις στη διεθνή κοινότητα και να πείσουμε να αλλάξουν τα Σκόπια όνομα. Δεν μπορεί διπλωματικά ένα μικρό κρατήδιο που δεν είναι καν Μακεδόνες, είναι λαθρεπιβάτες πάνω στην κουλτούρα των Μακεδόνων και στην ιστορία, να νικάνε μια Ελλάδα με 4.000 χρόνια ιστορία. Δηλαδή εδώ νικάει η φαντασία την πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την τρέλα των γειτόνων μας να νικήσει την αλήθεια. Να. Διότι, ξέρετε τι φοβάμαι, το λέω δημοσίως, ότι αυτοί παίρνοντας το όνομα είναι ικανοί να κάνουν κάθε υποχώρηση για να πάρουν το όνομα. Να φανεί δηλαδή ότι γκρεμίζουν αγάλματα, αλλάζουν ονόματα δρόμων, ακόμη και το σύνταγμά τους το αλλάζουν. Αλλά από ό,τι είδατε, μόνος του είπε ο Ζάεφ ότι ένα σύνταγμα, όπως αλλάζει μια φορά, ξαναλλάζει σε 6 μήνες. Μόνος του το είπε. Η πρόταση για διεθνή συμφωνία που θα υπερισχύει του συντάγματος. Ούτε αυτά είναι βλακίες του Βενιζέλου. Ναι. Αυτά είναι βλακίες του Βενιζέλου. Άλλωστε η ενδιάμεση συμφωνία ήταν διεθνή συμφωνία, την οποία ουδέποτε τήρησαν. Δεν υπάρχουν ποινές εναντίον ενός κράτους που παραβιάζει διεθνείς συμφωνίες. Τι θα κάνει, θα πάει η διεθνής κοινότητα να κάνει επίθεση στα Σκόπια? Πες ότι κάνουμε μια διεθνή συμφωνία και βασιζόμαστε σε αυτήν. Και τα Σκόπια δεν την τηρούν. Τι θα κάνει η Ευρώπη, θα αποβιβάσει στρατεύματα στα Σκόπια για να στηρίξει την Ελλάδα? Σοβαρολογούμε, σοβαρολογεί ο κύριος Βενιζέλος. Και είδατε πως τον πλήρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ πήγε να τον βοηθήσει μέσω αυτού το Τσίπρα ο Βενιζέλος, τον παρέπεψαν τον Βενιζέλο ως ενδεχόμενο κλέφτη. Είδατε τι ωραία τον πλήρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ τον Βενιζέλο. Ο Βενιζέλος έδωσε χέρι στον Τσίπρα ότι μέσω μιας διεθνούς συμφωνίας δεν χρειάζεται οι Σκοπιανοί να αλλάξουν το Σύνταγμα, και ο Τσίπρας, εις ευγνωμοσύνη αυτού που διέπραξε ο Βενιζέλος, τον παραπέμπει ως λοποδίτη. Ναι. Αυτά γίνονται στην ελληνική πολιτική σκηνή. Πάμε και στο άλλο θέμα με την Οβάρτης και το θέμα με την Εξεταστική Επιτροπή. Ναι. Ποια είναι η πρόταση τη δική σας αναφορικά με το πώς θα πρέπει να κινηθεί, δηλαδή ποια είναι η δικαιοδοσία της Επιτροπής? Δεν ξέρω, ειλικρινά, σε μια χώρα που μπορεί αύριο να γίνει θερμό επεισόδιο, να ασχολούμαστε τώρα στη Βουλή. Τι να σας πω, παιδιά μου, τι είναι, ειλικρινά, δεν ξέρω ποιο είναι το μείζον και ποιο το έλασον. Πρέπει οπωσδήποτε, αν κλέψανε κάποιοι, πρέπει να βρεθούν και να τιμωρηθούν. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά και πάνω απ' όλα είναι η πατρίδα. Είναι η κατάλληλη στιγμή αυτή για να βγάλουμε τα μάτια μας. Γιατί εδώ δεν κατηγορούνται απλά 5-10 άνθρωποι. Στην ουσία είναι κατηγορούμενη ολόκληρη η Νέα Δημοκρατία και ολόκληρο το ΠΑΣΟΚ, όταν κατηγορούνται δύο πρωθυπουργοί. Ναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, έπρεπε να ξέρει ο Τσίπρας πριν ξεκινήσει ένα τέτοιο πογκρόμ, ακόμη και νομική βάση να έχει,
ακόμη και στοιχεία να υπάρχουν ότι ποινικοποιείται η πολιτική ζωή και παραπέμπονται στη δικαιοσύνη δύο κόμματα. Ναι, αλλά ξέρετε και εδώ, κύριε Πρόεδρε, η δικαιοσύνη το έστειλε στη Βουλή. Η δικαιοσύνη το έστειλε στη Βουλή, αλλά άνευ στοιχείων από ό,τι απεδείχθη. Μελετήσαμε το φάκελο και δεν είδαμε ούτε λογαριασμούς ούτε διασταυρωμένα στοιχεία. Το έστειλε. Γιατί προσέκουσα δηλαδή, σε ονόματα πολιτικών, όσο αφήνει. Ναι, αλλά δεν συγκρούστηκε με στοιχεία για δωροληψία πολιτικών. Θα μπορούσε δηλαδή να προχωρήσει την έρευνα και μετά να τη στείλει. Βέβαια λίγο, γιατί πρόκειται για σοβαρά όταν κατηγορείς πρωθυπουργούς. Δηλαδή με το που, κάνουμε μια έρευνα με το που συναντάμε Τσίπρας Βουλή να τον δεχόσουμε φυλακή. Ελέγξουμε τι είναι. Ο νόμος περιευθύνωσης υπουργών. Έχουμε μια δικογραφία, έχει ένας εισαγγελέας μια δικογραφία. Και συναντάει το όνομα Τσίπρας. Αναφέρει ένας το όνομα Τσίπρας. Ο εισαγγελέας αμέσως Βουλή να τον δεχόσουμε μέσα. Μελετάει λίγο. Τι είναι αυτό. Μπορεί ένας τρελός να είπε ότι είναι κλέφτες. Μπορεί ένας βαλτός. Εδώ ταρακουνιέται η χώρα, ταρακουνιέται χωρίς, δεν αντιλαμβάνεσαι ότι είναι κάτι σοβαρό. Βεβαίως. Η δικαιοσύνη δηλαδή, αν είχε λίγο παραπάνω ερευνήσει, θα βασιζόμασταν πολύ περισσότερο. Ενώ τώρα κυκλοφορούν οι νεοδημοκράτες και μιλούν για σκευωρία. Και δεν μπορείς και να τους αντικρούσεις. Κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Επειδή η επίκειτη συνάντηση του κυρίου Τσίπρα με τον κύριο Θεοδωράκη. Ναι. Βλέπετε κάποιες αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό, τίποτα ρευστότητες, τίποτα άλλες συνεργασίες? Εγώ δεν βλέπω την αξία έχουν ή να αλλάξουν κάποιες συνεργασίες. Δηλαδή δεν βλέπω ότι ενισχύεται ο Τσίπρας αν μπει ο Θοδωράκης λόγω χάρη στην κυβέρνηση. Δεν βλέπω να ενισχύεται ο Τσίπρας. Με το να είδε ο Θοδωράκης έχει 5 βουλευτές, 6 πόσους έχει. Ναι. Και τι θα κερδίσει ο Τσίπρας αν το 154 γίνει 159. Τι θα κερδίσει. Εδώ πέρα για να σηκωθεί όρθιος ο Τσίπρας πρέπει να υπάρξει βελτίωση στην καθημερινότητα. Πρέπει να δει ο πολίτης βελτίωση. Καταλάβατε, μόνο επικοινωνιακά μπορούν να πιστούν ελάχιστοι. Δεν έχει κανένα κεφάλαιο ο Θοδωράκης να πούμε ότι παίρνοντας το Θοδωράκη παίρνεις ένα 5% παίρνεις κάτι. Ο Θοδωράκης πια έχει εξασθενήσει πολιτικά. Μπορεί να είναι αξιόλογο άτομο, ως άτομο είναι αξιόλογο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι σοβαρός, που κάποτε κάποιοι επένδυσαν επάνω τους ελπίδες. Ναι. Όπως ο Κουβέλης μπήκε στην κυβέρνηση κουφάρι σκέτο, χωρίς κεφάλαιο πολιτικό. Δεν προσέθεσε τίποτα. Με τέτοιου είδους μεταγραφές ούτε χρόνο κερδίζει, ούτε πολιτικό κεφάλαιο κερδίζει ο κ. Τσίπρας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, σας κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για όλη αυτή καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας.